Γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες επτά εκκλησίες εις Έφεσον και εις Μύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιον και εις Λαοδίκιαν. Αυτά τα οποία θα δεις και θα ακούσεις, λέγει ο Κύριος, εκείνος ο οποίος ενεφανίστη, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Εις τον Ιωάννη του λέγει, αυτά όλα γράψε τα εις βιβλίον και στείλε το βιβλίον στις επτά εκκλησίες, που είναι η Έφεσος, η εκκλησία της Εφέσου, της Μύρνης, της Περγάμου, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Φιλαδελφίας και της Λαοδικίας. Είναι επτά ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας ή της λεγόμενης Ανθυπατικής Ασίας. Φυσικά δεν είναι οι μόνες εκκλησίες, ούτε ακόμη είναι και οι μεγαλύτερες από εκείνες οι οποίες είχαν ιδρυθεί από τους Αποστόλους, όπως είναι η Εκκλησία των Ιεροσολύμων ή της Αντιοχίας ή της Ρώμης ή της Κορίνθου. Αλλά καταρχάς αυτές οι επτά αναφερόμενες εκκλησίες της Μικράς Ασίας ευρίσκονται εις τον οπτικόν ορίζοντα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος είχε ως έδρα του την Έφεσον, εξορίστη όμως εις την Πάτμον, δηλαδή περίπου απέναντι από την Έφεσον, περίπου, χοντρικά, πολύ χοντρικά, και που ευρίσκονται οι επτά αυτές εκκλησίες υπό την πνευματική του εποπτεία. Οι επτά όμως αυτές ιστορικές εκκλησίες αποτελούν, όπως θα δούμε στην συνέχεια, απλώς πτυχάς ιστορικής πραγματικότητος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και δεν εξαντλούν τας ανά των κόσμων τοπικάς εκκλησίας, αλλά διαγράφουν την ιστορική πορεία ανά τους αιώνας της μιας, όπως σας είπα, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και εκεί επέστρεψα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, βλέπει την φωνήν ή της ελάλη μετεμού. Και εκεί γύρισα να κοιτάξω την φωνήν που μιλούσε μαζί μου. Ώστε λοιπόν η φωνή ήταν όπισθε. Αφού έστρεψε να κοιτάξει προς τα πίσω, σημαίνει ότι η φωνή ήταν από πίσω. Και το ότι εγύρισε προς τα πίσω, αυτό έχει σημασία, διότι δεν ήταν μπροστά του ο όμιλον, πίσω που γυρίζοντας θα μπορούσε να δει όλη εκείνη την εικόνα του ομιλούντος, η οποία πραγματικά θα τον κατατρομάξει. Κάνει εντύπωση όμως ότι, βάζει ο Ευαγγελιστής, επέστρεψα βλέπειν την φωνή, εγύρισα να ειδώ τη φωνή. Αυτό το βλέπει, κοίται αντί του ακούει. Αντί να γράψει εγύρισα να ακούσω την φωνή, είπε εγύρισα να κοιτάξω τη φωνή. Επειδή αναφέρεται εις το πρόσωπο εκείνο που ήκουε την φωνή του. Αλλά αυτή η έκφραση, γύρισα να δω τη φωνή, συνέβη και εις τους Ισραηλίτας εις την έρημον, Έξοδος 20,18, που σημειώνει εκεί ο Μωυσής, και πας ο λαός εώρα την φωνή και τας λαμπάδας και την φωνή της άλπιγκος και το όρος το καπνίζον. Έβλεπε, λέγει, όλος ο λαός. Τι έβλεπε? Έβλεπε το βουνό, έβλεπε να καπνίζει το βουνό, έβλεπε την φωνή της άλπιγκος, έβλεπε και την φωνή του Θεού. Βλέπετε η φωνή? Μπορούμε να τη βλέπουμε τη φωνή? Αλλά αυτό φανερώνει την ζωηρότητα της οπτασίας, που μεταξύ φωνής και προσώπου, ακοής και οράσεως, επέρχεται μία σύγχυση, και τούτο επειδή υπερισχύει η όραση ως αίσθηση, τότε βεβαίως οράται η φωνή, βλέπεται η φωνή. Είναι δηλαδή ένας τρόπος εκφράσεως που ζωντανεύει πάρα πολύ την εικόνα. Και όταν επέστρεψε ο Ιωάννης δια να είδε την φωνή που ελάλη ο πιστέν του,
είδων 7 λιχνίας χρυσάς. Είδα 7 λιχνίες. Αλήθεια, πώς να περιγραφεί εδώ αυτή η υπερκοσμία εικόν? Όταν λέγει λιχνία, τουλάχιστον αν βοηθηθούμε από την εικονογραφία, είναι κυροπήγια που είναι τοποθετημένα σε μια διευθέτηση τέτοια που θα επέτρεπε ο ομιλών να περιπατεί μεταξύ των 7 αυτών κυροπηγίων που ονομάζονται λιχνίες. Κυροπήγια υψηλά και στερεωμένες 7 λαμπάδες επάνω εκεί, οι οποίες ήταν αναμένες. Θα το δείτε αυτό παρακάτω όταν θα μας το περιγράψει ο Ευαγγελιστής. Για ποιο λόγο είναι έτσι οι 7 αυτές λιχνίες, κατά έναν πολύ ωραίο τρόπο διευθετημένες? Πάντως, το ότι είδε 7 λιχνίες χρυσές, χρυσάφι, δείχνει ή θυμίζει την 7 φωτολιχνία που υπήρχε στο ναό του Σολομώντος, στο ναό του Θεού, και που ήταν ήδη η 7 φωτος λιχνία σύμβολο του ναού του Θεού, ή ακόμη αν θέλετε υπενθυμίζει αυτόν τον Θεό ή τα 7 πνεύματα του Θεού, όπως ήδη αναφερθήκαμε στα 7 πνεύματα του Θεού, που δεν είναι παρά το πλήθος των χαρισμάτων και δωρεών και ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή του Θεού, ή ακόμη ότι ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτον, είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί το φως, αλλά φως απρόσιτον, απλησίαστον, φράσεις του Αποστόλου Παύλου. Πάντως εδώ η 7 φωτος λιχνία, ή καλύτερα οι 7 λιχνίες χωριστές, διότι η 7 φωτος του ναού του Σολομώντος ή το μία, υπήρχε ένας τέλεχος με επιμέρους στελέχη που οι 7 τα 7 φωτεινά σημεία τα οποία έκαιγαν με λάδι ήσαν με βραχίονες προσυρμοσμένα εις τον κεντρικόν άξονα της λιχνίας. Εδώ έχουμε μεμονωμένες λιχνίες και όχι στο σχήμα της επταφώτου λιχνίας. Πάντως εδώ οι 7 αυτές χρυσές λιχνίες συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ή ολόκληρη την εκκλησία. Σημειώνω και σας λέγω, σας υπενθυμίζω, ότι τότε η Μικρά Ασία δεν είχε μόνο 7 εκκλησίες, είχε πολλές. Όταν λέμε εκκλησία, όχι ναός, αλλά όπως θα λέγαμε η εκκλησία της Λαρίσης, η εκκλησία της Θεσσαλονίκης, με αυτήν την έννοια εκκλησία, δηλαδή περιοχή, δικαιοδοσία εκκλησιαστική, την οποία είχε ο επίσκοπος, συνεπώς περιφέρεια μητροπολιτική, θα το λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση. Δεν ήταν λοιπόν μόνο 7, αλλά εδώ ο αριθμός 7 έρχεται να δώσει με την ιερότητά του την πληρότητα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ταυτοχρόνως όμως, σας είπα, οι 7 αυτές εκκλησίες υπηρετούν και ιστορικές εκκλησίες, δεν είναι δηλαδή φανταστικές, είναι πραγματικές. Βεβαίως οι προφητείες που θα εξαγγελθούν για τις 7 αυτές εκκλησίες αναφέρονται στην κάθε μια κατά ιστορικών τρόπων και ταυτοχρόνως αποτελούν μέσα στην ιστορία το τι προφητεύεται για την Εκκλησία. Αυτό είναι το καταπληκτικό, το οποίο συναντάμε και σε όλες σχεδόν τις προφητείες που λέγονται και γράφονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, το ότι δηλαδή έχουμε το ιστορικό, των ιστορικών κορμών που η προφητεία οπωσδήποτε αποβλέπει εις το ιστορικό αυτό πλαίσιο, εις των ιστορικών κορμών οπωσδήποτε, και ταυτοχρόνως ξεπερνά των ιστορικών κορμών και πηγαίνει στο βάθος της ιστορίας για να μιλήσει για κάτι πιο γενικότερο ή ακόμη για κάτι το συγκεκριμένο, όπως αναλόγως η προφητεία γίνεται ή εσχατολογική να είναι, αναλόγως όπως εξυπηρετείται.
Έτσι οι 7 λιχνίες, οι χρυσές, όπως σας είπα, είναι οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ή της μιας μόνης εκκλησίας. Και εν μέσω των 7 λιχνίων όμοιον υιό ανθρώπου. Κοίταξα και είδα έναν ο οποίος ήταν σαν άνθρωπος, όμοιος υιός ανθρώπου. Υιός ανθρώπου θα πει άνθρωπος. Όταν λέει όμως όμοιος, θα πει έμοιαζε σαν άνθρωπος. Συνεπώς ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν άνθρωπος. Άνθρωπος, αλλά κάτι το υπερφυσικό είχε αυτός ο άνθρωπος. Πού τον είδε? Εν μέσω των 7 λιχνιών. Εν μέσω. Συνεπώς, πώς ήταν διαθετημένες οι λιχνίες? Παραγκάτω θα μας πει ότι περιπατεί μεταξύ των λιχνιών. Μία, όπως σας είπα, τέτοια διαθέτηση που να μπορεί να κινείται δυναμικά και όχι στατικά, να στέκεται δηλαδή ο υπάρχον μεταξύ των 7 αυτών λιχνιών. Εδώ έχουμε την εικόνα του Μεσσίου ως Υιού του ανθρώπου, γι' αυτό είπε όμοιος ανθρώπου, που ελήφθη εκ του Δανιήλ, και τούτο δια, αφενός μεν δια την πραγμάτωση της προφητείας του Δανιήλ, αφετέρου δε δια την ταυτότητα του προσώπου. Τα Ευαγγέλια εμφανίζουν τον Μεσσίαν ήδη άνθρωπον, 100% άνθρωπον. Θα μας πει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο λόγος έγινε άνθρωπος, και μάλιστα δεν λέγει άνθρωπος αλλά λέγει σάρξ. Δεν είναι της ώρας, θα σας πω παρά μόνον τούτο ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει να τονίσει ιδιαίτερος την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όταν ταυτοχρόνως ο ίδιος τονίζει την θεία φύση του Ιησού και λέγει ότι είναι ο λόγος ο οποίος ήτο προς τον Πατέρα, πάντοτε υπήρχε, και ότι η αρχή των όντων υπάρχει στον Υιόν, ότι ο Υιός υπήρχε όταν έγινε η αρχή της δημιουργίας, ορατής και οράτ. Τώρα, αφού δείχνει τον Θεό Λόγον μέσα στην απειρότητα και αιωνιότητα, και είναι αυτός ο Θεός ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, ταυτοχρόνως θα δείξει και την ανθρωπίνη φύση. Για να μην μπερδευτεί όμως ο αναγνώστης και πει ότι μπορεί η ανθρωπίνη φύση να ήταν φαινομενική, να ήταν δεν ξέρω πώς, σαν κάτι, πώς τώρα εδώ γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όμοιος με Υιός ανθρώπου, δηλαδή έμοιαζε σαν άνθρωπος. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν ότι υπάρχει απλώς μια εικόνα, μια φαντασία, ένα κάτι, τι λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής? Ο λόγος σάρξ εγένετο. Ο λόγος δεν έγινε σάρκα, δεν λέγει σώμα, δεν λέγει άνθρωπος, σάρκα, για να δείξει την πραγματική ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Έτσι, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ενώ στα Ευαγγέλια έχουμε τον πραγματικό Ιησού, έφαγε, ήπιε, περπάτησε, μίλησε, κοιμήθηκε, κουράστηκε, δίψασε, πόνεσε, σταυρώθηκε, έρευσε το αίμα, 100% άνθρωπος. Τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εξαίρεται, αναδεικνύεται ο ενανθρωπίσας λόγος, αλλά ως υπερκείμενος του χρόνου και της ιστορίας, και μάλιστα ως θριαμβευτής της ιστορίας. Γι' αυτό το λόγο είναι μεν άνθρωπος, ταυτοχρόνως όμως είναι κάτι που, πώς να το πούμε, αυτό που θα λέγαμε θεάνθρωπος. Και φαίνεται η θεάνθρωπινη φύση και από τις δύο όψεις. Ενώ επάνω στη γη εφαίνεται μόνον η ανθρωπίνη φύση και όχι η θεία. Η θεία περιεκρύπτετο. Εκείνο το εκένωσαν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, και ο δούλος είναι ο άνθρωπος γενικά, εκένωσε. Δεν εκενώθη το και με έψιλον, δεν εκενώθη από τη Θεία Δόξα, διότι δεν είναι δυνατόν αυτό ποτέ να γίνει, αλλά απλώς περιεκρύβει η Θεία Δόξα. Γι' αυτό αυτές τις μέρες που θα γιορτάσουμε την εορτή των Χριστουγέννων δεν είναι παρά η εορτή
της κενώσεως του λόγου. Βλέπετε, δεν εμφανίζεται καμία, με καμία δόξα. Βεβαίως υπάρχουν σημεία και στοιχεία μαρτυρούντα την θείαν δόξα, όπως είναι οι άγγελοι που υμνούν στον ουρανό, όπως το αστέρι που οδηγεί τους μάγους. Παρά τα αυτά, ο Ιησούς είναι ένα νήπιον φυσικό. Πέρα για πέρα, πέρα για πέρα, που εγεννήθη από μία γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκου. Περικρύπτεται λοιπόν η Θεία Δόξα, εφόσον όμως εσταυρώθη και ανεστήθη, τώρα δεν περικρύπτεται, αλλά είναι ο υπερκείμενος της ιστορίας Ιησούς, είναι εκείνος ο οποίος ενεφανίστη εις τον Παύλον προς Δαμασκόν, που ήταν λαμπρότερος του ηλίου του μεσημεριάτικου όταν ο Παύλος έμπαινε προς την εισήτητο στην πόλη, και τον ήκουσε ο Παύλος, εγκυφλώθη ο Παύλος, εμπίστευσε ο Παύλος, έγινε αυτό που έγινε ο Παύλος. Ο Ιησούς εκεί είναι ο υπερκείμενος της ιστορίας. Έτσι εμφανίζεται τώρα και στην Αποκάλυψη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βεβαίως γνωρίζει τον Ιησού των ιστορικών, αλλά και ταυτοχρόνως τον υπερκείμενο της ιστορίας. Γι' αυτό και δεν τρέχει βεβαίως τώρα να πέσει εις το στήθος του Ιησού και να του πει: Κύριε, τι είσαι, στην οπαραδίδουσε, που τόσο αγαπάει να τη σημειώνει στο Ευαγγελίο του αυτό, κατ' επανάληψη μάλιστα, ονειγά από ο Ιησούς. Αλλά τι, δεν έχει πια το θάρρος, ούτε θα πλησιάσει τον Ιησού να του πει: Κύριε, αχ πόσο θα θέλαμε να καθίσουμε αριστερά σου και δεξιά σου. Και έβαλαν και τη μητέρα τους προς τούτο για να επιτύχουν. Όμως ο Ιωάννης τώρα θα τρομάξει, θα τρομάξει για ό,τι βλέπει μπροστά του. Γι' αυτό το λόγο ο χαρακτηρισμός του Μεσσίου υπό του Ευαγγελιστού Ιωάννου ως όμοιος Υιό ανθρώπου αναφέρεται, όπως σας ανέφερα, ως θεοθήσεις της ανθρωπίνης σαρκός. Ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος. Ήδη κινείται μεταξύ των εκκλησιών του ή ευρίσκεται εν μέσω της εκκλησίας του. Γι' αυτό είναι μεταξύ των χρυσών λιχνιών που είναι αναμένες. Εμφανίζεται ο Ιησούς, ο υπερκείμενος πάντα της ιστορίας, μέσα όμως εις τη ιστορική εκκλησία. Προσέξτε, είναι αυτό που με άλλα λόγια λέμε, είναι η στρατευωμένη εκκλησία, είναι η ιστορική εκκλησία. Εμείς αυτή τη στιγμή είμεθα η εκκλησία του Χριστού, αλλά είμεθα η ιστορική στρατευωμένη εκκλησία. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστόν εις ένα σύμπλεγμα με την εκκλησία του. Αυτό το σύμπλεγμα πώς να το συλλάβουμε, αν προσέξετε σήμερα την αποστολική περικοπή προς Κολασσαίς, πως εκεί ο Απόστολος αναφέρεται στο σώμα του Χριστού που είναι η εκκλησία, διότι η ίδια η εκκλησία είναι το σώμα του, διότι και τούτο διότι ο Χριστός ως Θεός και ως άνθρωπος ενικεί εις την εκκλησία του, ως θεάνθρωπος είναι πως. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6,16, ημείς γάρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτή έσον δε μη λαός. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ανανεώνει ο Απόστολος στην Καινή Διαθήκη. Είναι υπέροχο, αγαπητοί μου. Εσείς είσαστε, λέγει, ναός του Θεού, του ζωντανού, του ζώντος. Όπως είπε ο Θεός, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα περιπατήσω ανάμεσά τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός, θα είμαι Θεός τους και για μένα θα είναι ο λαός μου. Είδατε, θα ενικήσω και θα εμπεριπατήσω. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η στάση του Θεού. Είναι ο Θεός που είναι μέσα στην εκκλησία του κατά έναν δυναμικών τρόπων. Είδατε, είναι η δεύτερη φορά που το λέγω, θα το πω ξανά και ξανά για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι Θεός εγγύζων. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός δεν είναι καταστατικών τρόπων, ακίνητος. Ακόμα διότι ένας δεύτερος λόγος, ότι
το υπάρχον φως και η ζωή εις την Εκκλησία εκπηγάζει από αυτόν τον Χριστόν, ο οποίος είναι η πηγή του φωτός, είναι η πηγή της ζωής και από τον οποίον διαρκώς ευρίσκεται μετά τον Χριστόν του. Και τι είδα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτόν που ήκουσα είδα την φωνή ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς της μαστής ζώνην χρυσήν. Ήταν ενδεδειμένος με ένα χιτόνα ποδήρι, δηλαδή μέχρι κάτω τα πόδια, μακρύς χιτόν έως κάτω τα πόδια, τον αστράγαλο, και ήταν ζωσμένος με μια χρυσή ζώνη, που η ζώνη αυτή ήταν εδώ στο στήθος προς τους μαστούς, συνεπώς μια πλατιά ζώνη χρυσή. Αυτή η περιβολή εδώ υπενθυμίζει αρχιερατική και βιβλική περιβολή εις την Παλαιάν Διαθήκη, και θέλει εδώ να εξάρει η παρουσία του Ιησού με αυτόν τον τρόπον την αρχιερατική αλλά και την βασιλική εξουσία του Χριστού. Αυτός ο ποδήρης χιτών εμφανίζει όλο το μεγαλείο του φορούντος αυτών. Όπως ξέρετε, πάντοτε ο ποδήρης χιτών δίνει μία μεγαλοπρέπεια. Και έτσι υπάρχει κατά τρόπον φανερών στα μάτια του Ευαγγελιστού το αρχιερατικό και το βασιλικό αξίωμα εις εκείνον που βλέπει την φωνή. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως αίριον. Συγγνώμη. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως αίριον λευκών, ως χιόν. Ότι οι τρίχες κεφαλής του ήταν λευκές σαν το άσπρο μαλλί, σαν το χιόνι. Παίρνει δύο εικόνες, το άσπρο μαλλί και το χιόνι, για να δείξει την λευκότητα των μαλλιών των τριχών της κεφαλής. Τι σημαίνει αυτή η λευκότητα των τριχών της κεφαλής? Σημαίνει την αρχαιότητα και την αιωνιότητα την οποία έχει ο Χριστός, και η οποία παλαιότης είναι κοινή μετά του παλαιού των ημερών, δηλαδή του ουρανίου Πάτρος, όπως μας τον περιγράφει ο προφήτης Δανιήλ. Παλαιός των ημερών σημαίνει αυτός ο οποίος είναι πολύ αρχαίο, είναι πρώτος και εμφανίζεται ως γέρον. Γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται και στις εικόνες μας ο Θεός Πατήρ ως γέρον με άσπρα μαλλιά. Είναι η εικόνα αυτή παρμένη από τον Δανιήλ, ώστε τα άσπρα μαλλιά δείχνουν την παλαιότητα. Πράγματι εδώ βλέπουμε την παλαιότητα του Ιού. Γιατί παρουσιάζεται με άσπρα μαλλιά? Για να δείξει ότι είτε ο Υιός είτε ο Πατήρ και οι δύο είναι παλαιοί των ημερών, που δείχνει το ισότιμο με τον Πατέρα. Πού είναι οι ταλέποροι χιλιαστέ που λέγουν, που προσπαθούν να καταλάβουν την γέννηση του Υιού? Προσπαθούν. Τι να καταλάβεις, άνθρωπε φτωχέ? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τι να σου πω για τη γέννηση, ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιόν. Τι να σου πω, λέγει γι' αυτό. Ένα μόνο. Ότι παίρνουμε τη λέξη και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και λέγουν οι χιλιαστέ, πώς είναι δυνατόν ο Υιός να είναι ίσως με τον Πατέρα, αφού είναι Υιός? Απλούστατα γιατί προσπαθούν να καταλάβουν την έννοια της γεννήσεως. Αλλά αυτή, αγαπητοί μου, αποτελεί μυστήριο. Αφού αποτελεί μυστήριο, τι ψάχνεις? Τότε οπωσδήποτε και ο Πατήρ και ο Υιός είναι παλαιοί των ημερών. Και συνεπώς ο Υιός, αφού και αυτός έχει παλαιότητα όπως και ο Πατήρ, και δίνεται η ιδία εικόνα, και προσέξτε, θα τα πούμε και παρακάτω λίγο, που έχει και άλλα σημεία που έχουμε ισοτιμία με τον Πατέρα, ο Υιός είναι ίσως με τον Πατέρα, και συνεπώς ο Υιός είναι ο Ιαβέ, ή Ιαχβέ, ο Κύριος, ο Κύριος. Αλλά κάνει εντύπωση ότι η Ορθόδοξος εικονογραφία μας, που ωραία όλα αυτά τα αποτυπώνει,
διότι η εικονογραφία μας δεν είναι νατουραλιστική αλλά είναι δογματική. Δεν θέλει να παρουσιάσει τα πρόσωπα του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κατά νατουραλιστικών, φυσικών δηλαδή τρόπων, αλλά κατά αντιρεαλιστικών, αντινατουραλιστικών, δογματικών τρόπων. Βλέπετε εις τον Τρούλο της Μονής Δαφνίου τον Ιησού, ο οποίος έχει μαύρα μαλλιά, γεροντικό πρόσωπο, και θέλει ο αγιογράφος να παρουσιάσει εδώ τον Χριστό με το γεροντικό μεν πρόσωπο, τόσο γεροντικό και αν θέλετε από αισθητικής πλευράς άσχημο για μια στιγμή, άσχημο συγκρινόμενο με έναν νατουραλισμό, αλλά ένας που μπορεί να ξέρει και να βλέπει και να απολαμβάνει δεν μένει ποτέ στο νατουραλισμό. Μάλιστα φτάνει εκείνος που ξέρει από αληθινή τέχνη να ξερνάει τον νατουραλισμό. Ωστόσο, ένα πρόσωπο που εκ πρώτης όψεως μοιάζει άσχημο, ρηπιδωμένο, γεροντικό και έχει μαύρα μαλλιά, τι θέλει τώρα να δείξει εδώ ο αγιογράφος? Είτε άσπρα μαλλιά θα βάλει και θα δώσει νεανικό πρόσωπο, ή θα δώσει γεροντικό πρόσωπο και θα βάλει μαύρα μαλλιά, για να δείξει ότι ο Υιός είναι ο αιώνιος Θεός αλλά με την αιωνία νεότητα. Ο Θεός λέγεται παλαιός των ημερών, δεν είναι γέρον ο Θεός, αγαπητοί. Είναι ιδιότητα των ανθρώπων που είναι μέσα στον χρόνο που γερνούν. Ο Θεός δεν γυράζει. Και έτσι εκφράζεται θαυμάσια η παλαιότης και η, δηλαδή η αιωνιότητα, και ταυτοχρόνως η νεότης. Ο Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος, αναλύοντος. Και η οφθαλμή αυτού ως ο φλόξ πυρός, τα μάτια του ήταν σαν φλόγα πυρός. Τώρα πως να φανταστούμε αυτή τη φλόγα του πυρός? Έχετε δει το μπέκ, εκείνο που βγάζει από εκεί το οξυγόνο όταν καίεται? Κάπως έτσι να φανταστούμε τα μάτια που ήσαν μια φλόγα πυρός. Ειλικρινά θα τρομάζαμε εάν εμείς βλέπαμε μία ύπαρξη που δικαιολογημένα θα πει ο Ευαγγελιστής ήταν σαν άνθρωπος. Άνθρωπος αλλά γιατί τα μάτια του εμφανιζομένου είναι σαν φλόγα πυρός? Λέγει η Σοφία Σολομώντος ότι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Κυρίου είναι μυριοπλάσια φωτεινότερα, δηλαδή αφάνταστα πιο φωτεινά από τον φυσικό ήλιο. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα και άρα του αποδίδεται η πανγνωσία. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό εμφανίζεται με την εικόνα αυτή στον Ιωάννη, για να δηλώσει στον Ιωάννη ότι είναι εκείνος που ενυνθρώπισε, εκείνος που είναι ο αιώνιος Θεός, εκείνος που τα βλέπει όλα. Ποια βλέπει? Αυτά που είναι στις λιχνίες μπροστά, ότι υπάρχει μες στην εκκλησία του. Τα βλέπει όλα. Αγαπητοί μου, θα το πούμε και παρακάτω ξανά, αλλά δεν πειράζει αν το αναφέρομαι και τώρα. Πολλές φορές νομίζομαι ότι ο Θεός δεν βλέπει τι γίνεται μέσα στην εκκλησία του. Και δυστυχώς μερικοί άνθρωποι θα πίστευαν ότι θα πρέπει να σπεύσουν να σώσουν την εκκλησία. Φτωχοί άνθρωποι, δεν θα σώσετε εσείς την εκκλησία. Η εκκλησία θα σώσει εσάς. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι? Βλασφημία πρώτου μεγέθους να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε να σώσουμε την εκκλησία. Να σώσουμε την εκκλησία. Αυτή η οποία είχε να σώσει ως σωστική κυβωτός μέσα στην ιστορία, χρήζει η σωτηρίας η ιδία, τότε δεν σώζει. Αν υπάρχουν εποχές που μπορεί να έχει ανάγκη να σωθεί η ιδία, τι να σώσει σε άνθρωπο? Αν εργαστείς για την εκκλησία, απλώς θα σώσεις τον εαυτό σου, όχι την εκκλησία. Η εκκλησία σώζει πάντοτε. Το λέω αυτό γιατί πολλοί είναι εκείνοι, μάλιστα κάποτε οργανώνονται οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω, με κάθε τρόπο για να σώσουν δήθεν την εκκλησία.
Όπως επί παραδείγματι λένε αυτή τη στιγμή, η εκκλησία της Ελλάδος κινδυνεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πιάσουμε ανθρώπους, πολιτικούς, τούτα Κίνα, η πολιτεία να φροντίσει να σώσει την εκκλησία. Η πολιτεία θα σώσει την εκκλησία? Δεν είναι γελίο? Πολύ γελίο. Αλλά κάτι πολύ σπουδαίο μας λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης που ερμηνεύει την Αποκάλυψη. Λέγει, η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός τους μεν αγίους φωτίζοντες, τους δε βεβήλους φλογίζοντες. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία του Αγίου Ανδρέου Κρήτης που μοιάζει πολύ σχεδόν και στις λέξεις σχεδόν με κάτι που λέει στην εξαήμερό του ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει ότι αυτή η φλόγα του πυρός που φεύγει από τα μάτια του Θεού είναι φλόγα που τους Αγίους τους φωτίζει, τους βεβήλους, τους αμαρτωλούς τους καίει. Πράγματι είναι η Θεία Δόξα, είναι η Θεία Ενέργεια που λέγει τώρα ο Μέγας Βασίλειος. Το ίδιο πράγμα είναι που η μεν φωτεινότητά της φθάνει στην Βασιλεία του Θεού, εις τον χώρο των Αγίων, και τους φωτίζει και τους αγιάζει και τους δίδει όλα τα χαρίσματα, γιατί αυτή η Θεία Δόξα είναι φορεύς όλων των χαρισμάτων. Ταυτοχρόνως αυτή η Θεία Ενέργεια, η Θεία Δόξα φθάνει στην κόλαση, αλλά δεν φθάνει ως φως αλλά ως πύρ. Είναι το ίδιο, ως φως στην Βασιλεία του Θεού, ως πύρ στην κόλαση. Αυτό είναι το αφεγγές πύρ. Γιατί μπορείτε να πείτε, πως είναι δυνατόν στην κόλαση να υπάρχει πύρ και να είναι σκότος? Ναι, γιατί είναι στερημένο το φως αυτό, η ενέργεια αυτή του φωτός. Συγγνώμη, δηλαδή αυτή η Θεία Ενέργεια στερημένη του φωτός, επειδή χρησιμοποιείται μόνο στην Βασιλεία του Θεού. Εκεί όχι όμως η πυρότης, εδώ στην κόλαση η πυρότης μόνον και όχι η φωτεινότης. Είναι πολύ ωραία αυτή η γνώμη του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, δηλαδή αυτή η ερμηνεία, θα σας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, τους μεν αγίους φωτίζοντες, τους δε βεβήλους φλογίζοντες. Και οι πόδες αυτού, όμοι χαλκολιβάνω, ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Τα πόδια του, ό,τι μπορούσε να φαίνεται από τον ποδήρη χιτώνα που εφορούσε, έμοιαζαν με χαλκολίβανον που έχει πυρωθεί μέσα στο καμίνι. Το χαλκολίβανον, όπως μας λέγει ο Ευστάθιος στην Οδύσσια που σχολιάζει, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, μειγματί χρυσού και αργύρου. Αυτό είναι ο χαλκολίβανος. Είναι ένα μείγμα χρυσού και αργύρου. Τώρα, αυτό το μείγμα, χρυσός και άργυρος, σε κατάσταση φωτεινότητος, γιατί είναι πυρωμένο. Είδατε ένα μέταλλο το οποίο όταν το πυρώσουμε, το βάλουμε στο καμίνι, βγάζει φλόγα. Αλλά δεν θα βγάλει φλόγα ο σίδηρος όπως θα βγάλει ο άργυρος και ο χρυσός. Θα λαμποκοπά. Έτσι ήταν τα πόδια. Αποδίδεται με άλλα λόγια η λαμπρότης και αυτών των ποδιών, αλλά και η ευστάθεια των ποδών, αλλά και η δύναμη των ποδών εν αντιθέση προς το οστράκινον μέρος των ποδών του αγάλματος, του οράματος του Ναβουχοδονόσορος. Ενθυμίστε εκείνο το άγαλμα που είδε ο Ναβουχοδονόσορος? Τα πόδια ήταν ασταθή, μέρος λέγει από σίδηρο και μέρος από όστρακον, δηλαδή από πυλό. Και όταν ήλθε εκείνος ο άτμητος λίθος από το αλατόμητον όρος που αυτοαπεσπάσθη και έπεσε εις τα πόδια εκείνου του αγάλματος, συνετρίβη, έγινε σκόνη, και τη σκόνη την πήρε ο άνεμος και τη σκόρπισε σε όλη τη γη. Που δείχνει τις βασιλείες εκεί, τις δυναστείες, διότι εκείνο το άγαλμα έδειχνε την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, η Χρυσή Κεφαλή, την Μηδοπερσική αυτοκρατορία, αργυρού στήθος και χέρια, την
των Ελλήνων αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Χαλκίνη Κίλια και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία με τα Σιδερένια αλλά και οστράκινα πύληνα πόδια. Και έρχεται τώρα να συντριβεί αυτό το άγαλμα για να δειχθεί ποιες είναι οι ανθρώπινες αυτοκρατορίες. Έρχονται, τρομάζουν την ιστορία και παρέρχονται. Όχι, τα πόδια του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου είναι από Χαλκολίβανον. Δηλαδή, πολύ λαμπρά, ένδοξα, δυνατά, ευσταθή. Με άλλα λόγια, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από την ιστορία, γιατί είναι υπερκείμενος της ιστορίας. Αλλά το ότι τα πόδια του ήταν από Χαλκολίβανον δηλεί και κάτι ακόμη. Τις δύο φύσεις του Χριστού, την θεία και την ανθρωπίνη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Η φωνή του ήταν όπως ακριβώς πέφτουν τα πολλά νερά. Αν έχετε βρεθεί σε έναν μεγάλο καταράκτη που γίνεται πολύ θόρυβος, έτσι ήταν η φωνή του. Εδώ δηλαδή εμφανίζεται το επιβλητικό μεγαλείο της φωνής, αλλά κυρίως του Λόγου του Χριστού. Το όραμα του Δανιήλ, αφού φτάσαμε έως αυτό το σημείο, βλέπουμε να έχει πολλές αντιστοιχίες που και εκεί είδε τον Υιόν και Λόγον του Θεού εις τον 10ο κεφάλαιο. Ακούστε να σας διαβάσω πώς είδε ο Δανιήλ τα πράγματα. Δεν θα σας ερμηνεύσω για να μην αργήσουμε. Και ιδού ανήρ εις ενδεδειμένος βαδίν, είδος υφάσματος. Και η οσφής αυτού η μέση περιεζωσμένη εν χρυσίο οφάζ, από τον τόπο οφάζ. Και το σώμα αυτού οσί θαρσής, σαν το κεχριμπάρι. Και το πρόσωπον αυτού οσί όρασης αστραπής. Και η οφθαλμή αυτού οσί λαμπάδες πυρός. Και οι βραχίονες αυτού και τα σκέλη ως όρασης χαλκού στύλβοντος. Και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Έχετε ακούσει εδώ όταν είναι στο Αλκαζάρ στο στάδιο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, και φωνάζουν εκεί οι θεατέ, τι βοή βγαίνει. Έτσι ήταν η φωνή ως φωνή όχλου. Δηλαδή πολύ μεγαλοπρεπής εικόνα. Και έχουν, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7. Είχε στο δεξί του χέρι, να ενθυμίστε, στο δεξί του χέρι 7 αστέρια. Όπως θα δούμε εις τον παρακάτω στίχο, τον 20 του ίδιου κεφαλαίου, την ερμηνεία που κάνει ο ίδιος ο Κύριος εις τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, υπό τους 7 αστέρας νοούνται οι 7 επίσκοποι των αντιστοίχων 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία, δίστομος, οξία, εκπορευωμένη. Από το στόμα του λέγει έβγαινε ένα σπαθί με δύο κόψες. Δηλαδή, δίστομο θα πει ακονισμένο και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά. Έβγαινε από το στόμα του έτσι ένα σπαθί οξύτατο, κοφτερότατο. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος παρίσταται εδώ ως δίστομος ρομφαία. Στην προς Εβραίους ο Απόστολος 4,12 μας σημειώνει ακριβώς αυτήν την εικόνα της ρομφαίας, της δίστομου του Λόγου του Θεού. Αξίζει. Ζωνγαρό Λόγος του Θεού. Είναι ζωντανός, λέγει, ο Λόγος του Θεού. Και ενεργής, φανερός. Και τομότερος, υπερπάσαν μάχαιραν δίστομον. Και κοπτερότερος από κάθε μαχαίρι δίστομο, ακονισμένο και από τις δύο μεριές. Και κριτικός εν θυμίσεων και εν ιών καρδίας.
κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, και φτάνει μέχρι, λέγει, μυελού ως θέων ο λόγος του Θεού. Φοβερός είναι εκείνο που πολλές φορές συμβαίνει όταν ομιλείται ο λόγος του Θεού, εξαγγέλλεται ο λόγος του Θεού, οι ακροατές δέχονται να τους εγγίζει εις τα μύχια της υπάρξεώς των. Πόσες φορές αυτός ο λόγος του Θεού έρχεται να κόψει την ψυχή, να την τρυπήσει την ψυχή. Οι ακροατές το αισθάνονται αυτό. Πόσες φορές έρχεται αυτός ο λόγος του Θεού να αναμοχλεύσει το υποσυνείδητο και να βγάλει από μέσα, να βγάλει, και να βλέπει ο άνθρωπος πόσο κομματιάζεται, τον εγγίζει εις αυτόν τον μυελό της υπάρξεώς. Πράγματι ο λόγος του Θεού έχει αυτή την καταπληκτική ιδιότητα. Συνεπώς, όταν εδώ βλέπουμε ρομφαία δίστομος να εξέρχεται εκ του στόματος του ομιλούντος προς τον Ιωάννη, δεν είναι τι άλλο παρά ότι θέλει να τονιστεί εις τον Ιωάννη η ευθυδικία του Χριστού ως κριτού του σύμπαντος. Θα επανέλθουμε όμως εις την εικόνα της διστόμου ρομφέας, εις των χαρακτηριστικών του αποστολέως της επιστολής προς τον άγγελον των επίσκοπων της εκκλησίας της Περγάμου. Θα έχουμε εκεί επανάληψη του δύο χαρακτηριστικού. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: και οι όψεις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Όψεις εδώ νοείται το πρόσωπο. Μας υπενθυμίζει εδώ η περίπτωση στην μεταμορφώση του Χριστού, όπως έλαμψε το πρόσωπό του υπέρ των ήλιων. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε μια εμπειρία της μεταμορφώσεως, διότι το αυτόπτισμά της, παρά τα αυτά, αυτή η ένδοξος εμφάνισης του Κυρίου τον κατετρόμαξε, και όπως θα δούμε παρακάτω, να πέσει σαν πεθαμένος, σαν νεκρός εις τα πόδια μπροστά του Κυρίου. Και ότε είδον αυτόν, έπεσε προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Έπεσα στα πόδια του μπροστά σαν πεθαμένος. Εδώ υφίσταται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι και οι άλλοι θεατές υπερκοσμίων πραγμάτων ή θεοφανιών. Ο Ισαΐας επί παραδείγματι κατεπλάγει πρώτης θείας δόξης και σημειώνει: «Ο τάλας εγώ, ταλέπορος εγώ, ότι κατανένιγμε, έχω κατατρυπηθεί, έχω καταπληγωθεί, ότι άνθρωπος ον και ακάθαρτα χιλιέχον, εν μέσω λαού ακάθαρτα χιλιέχοντος εγώ οικώ, εγώ κατοικώ». Ο δε προφήτης Δανιήλ θα σημειώσει τα εξής: «Και είδον την οπτασία, την μεγάλην ταύτη, και ούχι υπελήφθη εν εμοί ισχύς, δε μου μην εδύναμης, και η δόξα μου μετεστράφει εις διαφθοράν». Η δόξα είναι η ψυχή, το πρόσωπο. Αλλοιώθηκε, δηλαδή εις διαφθοράν, αλλοιώθηκε. Και ούτε κράτησα ισχύος και δεν μπόρεσα να κρατήσω, να έχω δύναμη. Και ήκουσα την φωνή των λόγων αυτού και εν το ακούσε με αυτού ήμην κατανενιγμένος. Βλέπετε συμφωνία με τον Ισαΐα και με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. «Και το πρόσωπό μου επί τη γη, και ειδού χειρ απτωμένη μου και ηχηρέμαι επί τα γόνατά μου». Να, ένα χέρι, το χέρι εκείνου που είδα, με ίγγιζε και με σήκωσε στα γόνατά μου. Το ίδιο συνέβη, αγαπητοί μου, και εις τους τρεις μαθητάς εις το όρος Σταβόρ. Ωραία μας το δείχνει αυτό η εικονογραφία μας, όταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως, όταν είδαν μεταμορφούμενον τον Κύριον, έπεσαν ατάκτος από την θεία λάμψη. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος πάντοτε ταράσσεται όποτε έρχεται εις επαφή με τον υπερφυσικό κόσμο. «Κέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον, μη φοβού». Και τότε άπλωσε το χέρι του, το δεξί πάντα, «επάνω μου», και μου είπε, «μη φοβάσαι».
αυτό το άπλωμα του χεριού του Κυρίου επί του Ιωάννου, αλλά και η προσφώνηση μη φοβού, ασφαλώς θα υπενθύμησε στον μαθητή εκείνη την αλυσμόνητη τρικυμιώδη νύχτα που επάλεαν με τα κύματα εις τη λίμνη της Τιβεριάδος όλοι οι μαθητές, και κάπου στις 3 τη νύχτα την Τετάρτη φυλακή ερεφανίστη ο Κύριος περιπατών επί των κυμάτων της λίμνης, και οι μαθητές νομίσαντες ότι βλέπουν φάντασμα, από το φόβο έκραξαν. Και ο Απόστολος Πέτρος λέγει: αν είσαι εσύ Κύριε, πες μου να περιπατήσω επάνω στα κύματα όπως περιπατείς και εσύ. Και του λέγει ο Κύριος: έλα. Και ο Πέτρος για μια στιγμή σε ένα κύμα εφοβήθη, και τότε ο Κύριος τον εκράτησε και τον στερέωσε. Και τι είπε στους μαθητάς? Μη φοβήστε, θαρσείτε, εγώ είμαι. Μη φοβόσαστε, πάρετε θάρρος, είμαι εγώ. Πραγματικά αγαπητοί μου, πραγματικά εδώ τώρα ο Κύριος θα πει το ίδιο πράγμα και στον Ιωάννη. Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών. Μη φοβήστε, είπε τότε στους μαθητάς, εγώ είμαι, θαρσείτε, πάρετε θάρρος, εγώ ο διδάσκαλός σας. Βλέπετε εδώ τώρα ο Κύριος δίνει τα χαρακτηριστικά της ταυτότητός του. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών. Εδώ βλέπουμε ο Κύριος να προβάλλει στον Ιωάννη 3 ενθαρρυντικές ιδιότητές του. Η πρώτη είναι αυτή: εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η προσιγορία, αυτή η ονομασία, ο πρώτος και ο έσκατος, απεδόθη ήδη στον 8ο στίχο πιο πάνω, μια περασμένη φορά που αναλύσαμε, εις αυτόν τον Θεόν Πατέρα. Πώς τώρα λέγει ο Υιός ότι εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος? Τι θέλει να δείξει εδώ? Την ισοτιμία του Πατρός και του Υιού. Ο Πατήρ είναι ο πρώτος και ο έσκατος, και ο Υιός είναι ο πρώτος και ο έσκατος. Το ίδιο ισχύει και με την προσιγορία. Προσιγορία θα πει όνομα, και ο ζών. Διότι ζών θεωρείται και ο Πατήρ. Μάλιστα θυμηθείτε όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστόν: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Ή ακόμα λέγει ο προφήτης Οσιέ: «Εκεί κληθήσονται οι Υιοι Θεού ζώντος». Το λέγει και στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος. Ή ακόμη όταν ο Καϊάφας εξορκίζει τον Κύριον και του λέγει: «Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος». Ποιος λοιπόν είναι ο Θεός ο ζών? Είναι ο Πατήρ. Αλλά Θεός ζών είναι και ο Υιός. Και τι λέει ο Υιός ο Κύριος? «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Να η ισοτιμία και του Πατρός και του Υιού. Αυτά κρατάτε τα παρακαλώ, για να ασφαλίζεστε από τους χιλίαστας που θέλουν να υποβιβάσουν τον Ιησού Χριστό και να τον παρουσιάσουν κτίσμα αρχιδούλων, αρχάγγελων ή ό,τι άλλο. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από το να υποτιμήσει κανείς τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό είναι βλάσφημοι οι αιρετικοί και ειδικότερα οι χιλιαστές. Η δευτέρα ιδιότης του Ιησού, του εμφανιζομένου εις τον Ιωάννη, που έρχεται να τον παρηγορήσει, να τον βοηθήσει, να τον ενισχύσει, είναι: «Και γενόμην νεκρός και ειδού ζώνημι εις τους αιώνας των αιώνων». Έγινα νεκρός και να, τώρα είμαι ζωντανός και ζω αιωνίως, όχι αιωνίως, εις τους αιώνας των αιώνων. Με αυτήν υποδηλεί τι όταν λέγει «και γενόμην νεκρός»? Την ενανθρώπισή του, την επιγεία ζωή του, τον πραγματικό του θάνατο, τον πραγματικό του θάνατο, την ανάστασή του, την ανάληψή του, αλλά και την αιωνία του ζωή
ως θεάνθρωπο. Εκείνο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία είναι και αξία είναι ότι ο πρώτος και ο έσκατος, προσιγορία, ονομασία που ανήκει στον Θεό, ταυτίζεται με εκείνο που είπε «και γένετο νεκρός και ιδού ζει». Δηλαδή, αυτός που έχει την αιωνίαν ζωή και ταυτοχρόνως απέθανε επί του Σταυρού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ζει ως θεάνθρωπος. Όχι ως Θεός μόνον, αλλά ως θεάνθρωπος. Και έτσι βλέπει κανένας πολύ καθαρά ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος, που είναι η αυτοζωή. Και είπε εις τους αιώνας των αιώνων, σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει αν το ακούσετε πάλι, ότι όσες φορές η Γραφή ομιλεί για τον αιώνα, εννοεί τον παρόντα αιώνα. Και όσες φορές ομιλεί περί αιώνος, εις τους αιώνας των αιώνων, εννοεί την αιωνιότητα. Θερυπή, λέει η Γραφή, η γη μπαίνει στον αιώνα και ούς αλευθίσεται. Οι ταλέποροι χιλίες τελέγουν. Βλέπετε, η γη μένει στον αιώνα και ούς αλευθίσεται. Δηλαδή δεν θα περάσει ποτέ. Λάθος. Διαστρεβλωτέ των γραφών. Όταν λέγει στον αιώνα, δεν εννοεί παρά τον παρόντα αιώνα. Δηλαδή εννοεί τα όρια του χρόνου που ο Θεός όρισε να υπάρχει, δημιουργία του στη μορφή που υπάρχει. Δηλαδή πράγματι η γη δεν θα σαλευτεί έως ότου έλθει η στιγμή που ο Κύριος θα αλλάξει την μορφή του σύμπαντος. Αυτό θα πει αιών, πράγματι δεν θα σαλευτεί. Αλλά δεν λέει εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ ο Χριστός δεν είναι ζών εις τον αιώνα, αλλά είναι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, δηλαδή στην αληθινή αιωνιότητα. Και η τρίτη ιδιότητα του είναι η εξής: έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Αν κάθε μια ιδιότητα, αγαπητοί μου, την δούμε καλά, βλέπετε λίγο τρέχω, τη δούμε καλά την κάθε ιδιότητα, είναι μια αληθινή παρηγορία. Έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Πόσο παρήγορο αυτό. Εδώ βλέπει κανείς ο Άδης να θεωρείται ως κατοικητήριον του προσωποποιημένου θανάτου. Ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη, ενίκησε τον θάνατον, εσκύλευσε τον Άδη με την αιωνία του Ανάσταση, γιατί θάνατος αυτού και επιπλέον κυριεύει, και με την Ανάστασή του ανέστησε και θα αναστήσει όλους τους νεκρούς. Είναι συνεπώς ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Μια αισθητοποίηση αυτής της κυριότητος επί της ζωής και του θανάτου είναι η έκφραση «έχω τα σκλής», «έχω τα κλειδιά». Γιατί πράγματι εκείνος ο οποίος κατέχει τα κλειδιά ενός κυβωτίου, χρηματοκυβωτίου, θησαυροφυλακίου ή κύματος, είναι ο Κύριος αυτού του πράγματος. Αυτός που κατέχει τα κλειδιά. Όταν λοιπόν λέγει «εγώ κρατώ τα κλειδιά του θανάτου και του άδου», είναι ως να λέγει «είμαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου». Το είχε ήδη πει ο Κύριος αυτό. Ιωάννης 11:25, «εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύον εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε, και πας ο ζών και πιστεύον εις εμέ ουμή αποθάνει εις τον αιώνα». Και Ιωάννης 5:28, «έρχεται ώρα εν οι πάντες, η εν της μνημείς, ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως». Όντως ο Κύριος κατέχει τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Ένα διάγραμμα αυτών των τριών ιδιοτήτων που αναφέραμε και αναλύσαμε, αγαπητοί μου, που ήσαν ικανές να σκορπίσουν τον φόβο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αλλά και παντός ανθρώπου της κάθε εποχής και συνεπώς και ημών, είναι πρώτον ότι ο Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός. Δεύτερον, είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, συνεπώς μας πλησίασε δια της σαρκός. Τρίτον, είναι ο θεάνθρωπος Ιησούς, νικητής της ιστορίας, του χρόνου και του θανάτου,
και είναι ο Κύριος της αιωνιότητας. Γράψανουν αΐδες και άλυσοι και αμελιγίνεστε με τα ταύτα. Γράψε εκείνα που είδες, εκείνα που υπάρχουν, εκείνα που πρόκειται να υπάρξουν μετά από όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε η προτιθεμένη προφητεία, την οποία ο Ιωάννης εντέλεται να καταγράψει, και προφητεία είναι ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ό,τι θα δει, ό,τι θα ακούσει, διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους. Η πρώτη χρονική περίοδος είναι αΐδες, εκείνα τα οποία έχεις δει, δηλαδή αυτά που είναι ήδη παρόντα στην Εκκλησία. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι η προφητεία, όπως σας έλεγα, στην εισαγωγή του βιβλίου της Αποκαλύψεως στο πρώτο μας θέμα, δεν περιορίζεται μόνο στο μέλλον η προφητεία, αλλά επεκτείνεται και στο παρόν. Φαίνεται και είναι ιστορικός φανερόν ότι εξίσου δύσκολο είναι να είδει κανείς το παρόν όπως και το μέλλον. Μάλιστα, ίσως το να είδεις το παρόν να είναι δυσκολότερο από το να είδεις το μέλλον. Απόδειξη αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος υπέδειξε τον Χριστό, τι είπε, είδε ο αμνός του Θεού, να είναι μεγαλύτερος του Ισαΐου, ο Ιωάννης, που έδωσε λεπτομερή περιγραφή των παθών του Κυρίου στο 53 του κεφάλαιο. Μάλιστα, στην προφητεία του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, συγγνώμη, του Βαπτιστού, συνυπάρχει και το παρόν και το μέλλον. Όταν είπε το είδε, να, ο αμνός του Θεού, ο αίρωντας αμαρτίας του κόσμου, εκείνο το είδε αναφέρεται στο παρόν, διότι έδειξε τον Ιησού. Και όταν λέγει ο αίρωντας αμαρτίας του κόσμου, αναφέρεται στην θυσία του Ιού, στη σταυρική του, και μόνο γιατί τον είπε αμνών. Ο αμνός προσφερόμενος ή το διαθυσίας, και μόνο η προσιγορία αμνός δείχνει η προφητεία του μέλλοντος. Τι θα ήταν δηλαδή ο Υιός του Θεού. Έτσι προφητεύει ο Ιωάννης σε αυτόν τον στίχο μόνον. Είδε ο αμνός του Θεού. Θέλετε κάτι παρακάτω? Ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Να υπάρχει προφητεία του παρόντος και προφητεία του μέλλοντος. Έτσι η όραση και ο χαρακτηρισμός του παρόντος είναι ίδιον μόνον του προφήτου. Θα δούμε πολύ αργότερα, όχι φέτος αν ζήσουμε, εκείνοι δύο προφήτες που θα υποδείξουν τον Αντίχριστο. Θα είναι προφήτες του παρόντος, δεν θα είναι του μέλλοντος, όπως υπέδειξε ο Ιωάννης τον Ιησού Χριστόν. Η Δευτέρα χρονική περίοδος, αΐσι, εκείνα τα οποία είναι, όχι αΐδες, αΐσι, αυτά που θα ανήκουν εις το μόλις εγγύς μέλλον, εκείνα τα οποία δηλαδή είναι τώρα δά, κοντά κοντά, και καλύπτουν τα τρία πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Και η τρίτη, και α μέλη γίνεστε με τα ταύτα, εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν με τα ταύτα, εις το μέλλον δηλαδή. Αυτά που θα ανήκουν στο μέλλον και καλύπτονται από τα κεφάλαια 4 έως 21. Προσέξτε όμως, δεν υπάρχει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καμία αυστηρά διευθέτηση της ύλης ως προς τον χρόνο. Μπορεί σημεία όπως τα πρώτα τρία κεφάλαια να αναφέρονται στο εγκύτατο μέλλον ή στο παρόν, χωρίς να αποκλείεται να ανήκουν και στο απότατο μέλλον. Και αντίστοιχα